Βρισκόμαστε λοιπόν στις εγκαταστάσεις της Ένωσης Προεδρικών Σωματείων Γρεβενών. Έχουμε απέναντί μας τον πρόεδρο της ΕΠΣ Γρεβενών, Δημοσένη Κοψίδη. Εκλογές είχαμε σήμερα. Δημοσένη. Σήμερα είχαμε την εκλογική συνέλευση της Ένωσης Προεδρικών Σωματείων για να εκλέξουμε το Διοικητικό Συμβούλιο για τα επόμενα 4 χρόνια. Μια διαδικασία που κύλησε ομαλά, χωρίς προβλήματα. Και την Παρασκευή θα κάνουμε και τη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Πρόεδρε, τις προτεραιότητες σας για τη νέα χρονιά, για την νέα περίοδο. Για την νέα θητεία, η οποία ελπίζουμε και πιστεύουμε να μην είναι κουτσουρεμένη όπως η προηγούμενη, τουλάχιστον προσωπικά με τα θέματα που υπήρχαν και τα ζητήματα. Θέλουμε να είμαστε κοντά και δίπλα στα σωματεία μας, να δώσουμε μια διαφορετική νότα σε όλη αυτή την προσπάθεια. Θέλουμε να φέρουμε ξανά το ποδόσφαιρο στο επίκεντρο, να γυρίσουν τα παιδιά στα γήπεδα και βεβαίως να ενεργοποιήσουμε και να ξεκινήσουμε, αν είναι δυνατόν, ακόμη και νέα σωματεία. Αυτό το διάστημα, αυτή την περίοδο των τελευταίων 7, 8, 10 ετών, είχαμε μια αφέμαξη ποδοσφαιριστών, μια μεγάλη μείωση σωματείων και γενικότερα μια υποβάθμιση του ποδοσφαίρου και στην περιοχή μας, στη Δυτική Μακεδονία, αλλά και στην Ελλάδα γενικότερα. Στη δική μας κοινωνία, στη μικρή κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και των Γρεβενών, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τα κίνητρα, να εμφυσίσουμε στους ποδοσφαιριστές και στους παράγοντες την νότα της αισιοδοξίας και να ξέρουν και να γνωρίζουν ότι θα είμαστε κοντά τους και δίπλα τους σε αυτή την προσπάθεια με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο. Πρόεδρε, βλέπουμε τις ομάδες μας να ανεβαίνουν στη ΓΑΜΑ Εθνική, άλλες να εγκαταλείπουν και άλλες να τερματίζουν στην ουρά της βαθμολογίας, του βαθμολογικού πίνακα. Θεωρώ αυτό ότι έχει να κάνει με την δυναμικότητα του πρωταθλήματος. Όταν λοιπόν θα υπάρξει ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα εδώ, στην ένωσή μας, θα βγαίνουν και ομάδες οι οποίες θα έχουν δυνατότητες να σταθούν. Ναι, μεν έχουμε λίγες ομάδες, ναι, μεν έχουμε λίγα παιδιά, γιατί υπάρχει υπογεννητικότητα. Από εκεί και μετά όμως πρέπει να δουλέψουμε πιο μεθοδικά, πιο σωστά. Αυτό γίνεται και μέσα από τις ακαδημίες της Ένωσης, έτσι ώστε οι ομάδες που θα βγαίνουν να είναι ανταγωνιστικές μέσα από ένα πιο δυνατό πρωτάθλημα και να μπορούν να σταθούν στην επόμενη κατηγορία. Μετράει βέβαια το ότι πρέπει να υπάρχουν και αξιόλογοι οικονομικοί παράγοντες, αλλά και βοήθεια από τους τοπικούς παράγοντες της περιοχής, γιατί είναι πολύ σημαντικό στο να σταθεί μια ομάδα στην επόμενη κατηγορία να υπάρχει μια οικονομική ευρωστία και άνεση. Πρόεδρε, λοιπόν, είχατε την καθολική στήριξη όλο το σωμάτιο. Αυτό σας γεμίζει ευθύνες? Νομίζω ότι οι ευθύνες είναι ακόμη μεγαλύτερες και είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε κοντά και δίπλα σε όλα τα σωματεία με τον ίδιο τρόπο, προσφέροντας ό,τι καλύτερο μπορούμε πέρα από τις προσωπικές μας δυνάμεις και σε παραπέρα βοήθεια μέσα από χορηγίες και μέσα από άλλες δυνατότητες που μπορούν να δημιουργηθούν. Μάλιστα, πρόεδρε, βλέπουμε εδώ τις εγκαταστάσεις να αναβαθμίζονται, βλέπουμε εδώ τις κερκίδες, νέα καθίσματα, τις ακαδημίες βλέπουμε αρκετά παιδιά εδώ πέρα και ένα τελευταίο, πρόεδρε, βλέπουμε τα παιδιά που είναι ομογενείς από την Αλβανία, βλέπουμε ότι σημαντική βοήθεια και οι φοιτητές εδώ δίνουν μια σημαντική βοήθεια στο ποδόσφαιρο του νομού μας, έτσι. Τα παιδιά είναι όλα ίδια. Τα παιδιά από όπου και αν προέρχονται είναι ίδια. Και το δικαίωμα στην άθληση, το δικαίωμα στην ανθρώπινη ύπαρξη το έχουν όλοι. Συνεπώς, μέσα από τις ακαδημίες ΕΠΣ αγκαλιάζουμε όλα τα παιδιά, όλο τον κόσμο και αυτή η προσπάθεια είναι ανοιχτή προς όλους. Σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι καλή και δημιουργική θητεία. Σας ευχαριστώ.